Οι ανθρώπινες απώλειες πίσω από τους αριθμούς που δείχνουν ότι σε επίπεδο Κρήτης η κατάσταση στο σύστημα υγείας παραμένει υπό έλεγχο ρίχνουν βαριά τη σκιά τους στο νησί, όπου καταγράφονται 13 θάνατοι μέσα σε 15 ημέρες. Τα τελευταία 24 ώρα 5 άνθρωποι, 3 στα Χανιά και 2 στα νοσοκομεία του Ηρακλείου, έχασαν τη μάχη για τη ζωή, προκαλώντας βαθύτατη οδύνη στις οικογένειές τους. Αντέχουν, έχουμε 207 κλίνες αυτή τη στιγμή διαθέσιμες για COVID, μπορούμε να φτάσουμε στις 500, δεν χρειάζεται όμως να ενεργοποιήσουμε άλλες κλίνες. Τελευταία θύματα, μία 80χρονη στο Παγνί, αλλά και μία 56χρονη γυναίκα που άφησε την τελευταία της πνοή στη ΜΕΘ του Βενιζελίου. Επρόκειτο για ασθενή με βαρύτατα υποκείμενα νοσήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε λάβει και τη δεύτερη δόση, χωρίς όμως να προλάβει να θωρακιστεί ο οργανισμός της, αφού φαίνεται να νόσησε λίγα 24 ώρα μετά τον εμβολιασμό. Και ίσως είχε προλάβει. Αλλά είναι και αυτό που βλέπουμε συχνά, ότι υπάρχουν κάποιες κατηγορίες ασθενών που έχουν προβλήματα με το νοσοποιητικό του σύστημα, κυρίως άνθρωποι που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, που έχουν κακοήθειες, δεν ανταποκρίνονται το ανοσοποιητικό τους, ούτως ώστε να προφυλαχτούν από τη βαριά νόση. Με βαθιά οδύνη κυδεύτηκε το μεσημέρι στο Ηράκλειο, από όπου καταγόταν η 68χρονη που άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο Χανίων. Η δημόσια έκκληση του γιου της άτυχης γυναίκας συγκλονίζει. Παρά το πένθος και τον πόνο που βιώνει η οικογένεια, ζητά από όλους τους συμπολίτες του να εμβολιαστούν και να προστατευτούν, αγνώντας φωνές όπως αυτές που απέτρεψαν τη μητέρα του από το να εμβολιαστεί. Ο ίδιος ζητά εμπιστοσύνη στην επιστήμη. Οι περισσότεροι που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ είναι ανεμβολιαστοί. Το προηγούμενο 24ωρο, 3 άνθρωποι είχαν αφήσει την τελευταία τους πνοή στο νοσοκομείο των Χανίων. Την ίδια στιγμή, η κατάσταση της υγείας των ανήλικων παιδιών που εισήχθησαν στα νοσοκομεία με συμπτώματα COVID δεν εμπνέει ανησυχία. Έλαβαν 3 παιδιά εξιτήριο. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα μικρό ποσοστό νοσηλιών σε παιδιά. Δεν μας ανησυχεί όμως και η νόσησή τους είναι ήπια και πολύ γρήγορα επιστρέφουν στο σπίτι τους. Οι νοσηλείες κορονοϊού στα νοσοκομεία της Κρήτης καταγράφουν σήμερα μικρή αύξηση, φτάνοντας στις 218, 184 σε κλίνες COVID και 34 σε μονάδες εντατικής θεραπείας, με τους 27 να είναι διασωληνωμένοι. Αν αυξηθούν παραπάνω οι νοσηλείες στο επόμενο διάστημα και αυξηθεί η πίεση, τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα καθόλου. Σε σχέση με άλλα αστικά κέντρα, για το Ηράκλειο μιλάω, αλλά και για το νησί της Κρήτης, έχει πολύ μικρότερη πίεση σε σχέση με ό,τι έχει συμβεί, για παράδειγμα, στη Θεσσαλονίκη. Σωστά, βέβαια. Ό,τι λέμε, λοιπόν, πολλαπλασιάστε το για να δείτε την εικόνα. Την πραγματική εικόνα και το πρόβλημα, ακόμα και σε επίπεδο Κρήτης. Το μεγαλύτερο βάρος σηκώνει το νοσοκομείο Χανίων, όπου βρίσκονται 82 ασθενείς, ενώ ακολουθεί το Παγνί με 55. Τώρα έχουμε 9 στα 9 κρεβάτια που είναι διαθέσιμα για COVID, είναι κατηλημένα.